Συναγερμός στους δημοκρατικούς σήμανε η επίδοση του Τζο Μπάιντεν στο debate με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έντονη ανησυχία για το κατά πόσο ο 81χρονος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να διεκδικήσει ακόμα μία θητεία. Οι προσβολές και τα καρφιά των δύο αντρών στην τηλεμαχία. Τρελάν του Στέφανου Κασελάκη με νέα κάλπη. Πώς απαντά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην επιστολή των 87. Προς ολοταχώς ενίων φίλιο αξιωματική αντιπολίτευση στην Κωνσταντινούπολη ο Τσίπρας, όπου συνάντησε τον Ιμάμογλου. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Ασύλληπτη τραγωδία στη Χαλκιδική. Κεραυνός χτύπησε και σκότωσε ακαρία 13χρονο κορίτσι την ώρα που έκανε μπάνιο με την οικογένειά του. Τραυματίστηκε ελαφρά και η μητέρα του άτυχου κοριτσιού. Παρέλαση κάνουν αυτό το καλοκαίρι οι celebrities στις Πέτσες. Γιατί το διεθνές jet set επιλέγει το νησί του Αργοσαρονικού αντί της Μυκόνου. Ποιοι στάρ του Hollywood και μεγαλοεπιχειρηματίες κάνουν βόλτες στην Τάπια και το παλιό λιμάνι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με χτυπήματα κάτω από τη μέση, εντάσεις, προσβολές και ένα Biden να σοκάρει τους δημοκρατικούς με την παρουσία του, εξελίχθηκε το ιστορικό τηλεοπτικό debate στις Ηνωμένες Πολιτείες ανάμεσα στον νυν πρόεδρο της Αμερικής και τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι συγκρούσεις ήταν πολλές, ωστόσο αυτό που έμεινε στο τέλος ήταν η μάχη των δύο για το ποιος μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα στα καθήκοντά του λόγω ηλικίας, αφού και οι δύο είναι κοντά στα 80. Μαζί μου είναι η Νικόλα Ποφάντη για να αποκωδικοποιήσουμε αυτό το χθεσινό debate, την Νικόλα, αλλά και την εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν που πάγωσε κυριολεκτικά το επιτελείο του Νικόλ. Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Ως πανολεθρία χαρακτηρίζουν οι δημοκρατικοί την εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στο χθεσινό debate με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου ήταν απογοητευτική με τις απαντήσεις του να παγώνουν, όπως είπες και εσύ, το επιτελείο του και τα σενάρια για επαναχώρηση να φουντώνουν. Λοιπόν, Νικόλ, μένεις μαζί μας να παρακολουθήσουμε το βίντεο με όλα τα παρελκόμενα αλλά και τις συγκρούσεις Μπάιντεν-Τραμπ στο χθεσινό debate και επιστρέφουμε. The 46th President of the United States, Joe Biden. And please welcome the 45th President of the United States, Donald Trump. Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον αέρα του CNN σε ένα ιστορικό debate ανάμεσα στους γυραιότερους υποψηφίους προέδρους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος Μπάιντεν και ο προκατοχός του μπαίνουν στη σκηνή της μονομαχίας, έχοντας παίξει κορώνα γράμματα τη θέση που θα λάβουν, αλλά και το ποιος θα μιλήσει τελευταίος. Η μονομαχία τους αρχίζει με το ζήτημα της οικονομίας και τους δύο πρωταγωνιστές να αλληλοκατηγορούνται για το χρέος που άφησαν στη χώρα τους. We have the greatest economy in the history of our country. We have never done so well. Everybody was amazed by it. Other countries were copying us. We'd be able to right wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do. Στο επίκεντρο της μονομαχίας βρέθηκαν και οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, με τον τέος Αμερικανό πρόεδρο να λέει πως αν εκλεγεί θα σταματήσει το πόλεμο ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι. I will have that war settled between Putin and Zelensky as president-elect before I take office on January 20th. I'll have that war settled. The guy told Ukraine, told Trump, do whatever you want, and do whatever you want. And that's exactly what Trump did to Putin, encourage him, do whatever you want, and he went in. Οι δύο μονομάχοι διασταύρωσαν τα ξύφη τους και στο ζήτημα των αμβλώσεων, με τον Ντόναλντ Τραμπ να παραδέχεται πως οι δικαστές που είχε διορίσει σκότωσαν την απόφαση Roe v. Wade, μια απόφαση που προστάτευε συνταγματικά το δικαίωμα στη διακοπή κοίησης και τον Τζο Μπάιντεν να επαναλαμβάνει πως αγωνίζεται για τα δικαιώματα των γυναικών. The idea that the politicians, that the founders wanted the politicians to be the ones making decisions about women's health is ridiculous. Στην ιστορική τηλεμαχία, ωστόσο, κυριάρχησαν οι εκατέρωθεν προσβολές, τα καρφιά και τα ψέματα ανάμεσα σε έναν ηλικιωμένο Τζο Μπάιντεν και έναν ασταμάτητο λαϊκιστή Ντόναλντ Τραμπ. You're the sucker. You're the loser. He's a weak one. I wasn't really going to run until I saw the horrible job he did. He's destroying our country. There is no evidence of that at all.
And I tell you what, I doubt whether you'll accept it because you're such a whiner. Η ηλικία των δύο γυραιότερων διεκδικητών της Προεδρίας της Αμερικής στάθηκε αφορμή για περισσότερα καρφιά. Well, I took two tests, cognitive tests. I aced them, both of them, as you know. We made it public. He took none. I'd like to see him take one, just one, a real easy one. Ενώ η δίκη για τον χρηματισμό της Stormy Daniels ήταν η τέλεια ευκαιρία για χτύπημα κάτω από τη μέση στο ρεπουμπλικανό υποψήφιο. The crimes that you are still charged with, and think of all the civil penalties you have. How many billions of dollars do you owe in civil penalties for molesting a woman in public, for doing a whole range of things, of having sex with a porn star on the night while your wife was pregnant? I mean, what are you talking about? You have the morals of an alley cat. I didn't have sex with a porn star. Οι δύο υποψήφοι επιχείρησαν να κερδίσουν τη μάχη των εντυπώσεων, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν κατάφεραν να πείσουν όσους διατηρούν αμφιβολίες τόσο για τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και για τον Τζο Μπάιντεν. Και Νικόλα, αυτή η εμφάνιση που είδαμε μόλις τώρα του Τζο Μπάιντεν σόκαρε τους δημοκρατικούς και αυτό αποτυπώνεται και σε έρευνα η οποία διεξήχθη αμέσως μετά τον ντιμπέτ και φαίνεται πως ο Μπάιντεν δεν τα πήγε και τόσο καλά. Έτσι ακριβώς. Το σοκ λοιπόν αποτυπώνεται και σε αριθμούς σε δημοσκόπηση του CNN που διεξήχθη αμέσως μετά τη λήξη του debate με το ερώτημα ποιον θα ψηφίζατε στις εκλογές. Το 48% των Αμερικανών πολιτών απάντησαν τον Τραμπ. Το 40% τον Biden, το 2% και τους δύο, ενώ το 11% απάντησε κανέναν. Ο 81χρονος τώρα πρόεδρος, να σου πω ότι από το ξεκίνημα του debate είχε ασταθή απόδοση. Η φωνή του ήταν αδύναμη και βραχνιασμένη, η οποία βελτιώθηκε στη μέση της βραδιάς, ωστόσο ήταν αρκετή για να ανησυχήσει τους δημοκρατικούς. Λοιπόν, και αυτό δημιούργησε προβληματισμό. Να δούμε λοιπόν αυτό το στιγμιότυπο και επιστρέφουμε. Every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare, people coming across the border illegally, that's better than when he left office. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. Τώρα, Νικόλ, τι λένε από το επιτελείο του Biden για αυτή την εμφάνιση που μόλις είδαμε. Διότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μάλλον προσπαθούν να κάνουν διαχείριση της κρίσης. Έτσι ακριβώς. Κρίσιμη η ημερομηνία είναι η 19η Αυγούστου, οπότε θα διεξαχθεί το συνέδριο των Δημοκρατικών. Καθώς να υπενθυμίσουμε, Βασίλη, ότι οι δύο υποψήφοι δεν έχουν λάβει επίσημα το χρήσμα από τις παρατάξεις τους. Τώρα, την ίδια ώρα, το επιτελείο, οι σύμβουλοι του Τζο Μπάιντεν επισημαίνουν ότι δεν έχουν βάση οι εκκλήσεις για αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν και μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδιάζει να λάβει μέρος και σε δεύτερη τηλεμαχία τον Σεπτέμβριο. Θα δούμε πώς θα πάει τότε. Νικόλ, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά κυρίες και κύριοι, έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε πώς αποκωδικοποιούν και επικοινωνιολόγοι το χθεσινό debate ανάμεσα στους δύο υποψήφιους πλανητάρχες. Όλοι στέκονται στο γεγονός πως πρόκειται για δύο πρόσωπα που είναι μεγάλης ηλικίας, κοντά στα 80, κάτι που αποτέλεσε πεδίο σύγκρουσης και κατά τη διάρκεια του debate. Προβληματισμό στους δημοκρατικούς για την εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στην πρώτη τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στον αντίποδα, συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στους Ρεπουμπλικάνους για την παρουσία του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. I'm not sure we saw anything tonight that made those voters feel better about either of the candidates in the race. Η ηλικία ήταν χαρακτηριστικό που και οι δύο υποψήφοι δεν μπόρεσαν να κρύψουν. Ο 81χρονος Μπάιντεν ξεκίνησε χαμηλόφωνα, έκανε αρκετά σαρδάμ, γεγονός που ανάγκασε τον Λευκό Οίκο να διαρρεύσει ότι ταλαιπωρείται. Δυστυχώς, η μεγάλη ανησυχία για τον κύριο Μπάιντεν ότι είναι ηλικιωμένος, η ικανότητά του άρχισε το debate πολύ και η φωνή του ακουγότανε σαν κρυολογημένος. Είχε κολλήσει σε μερικά γεγονότα και παρόλο που ο κύριος ο Τραμπ όλο πολύ ήταν εντελώς υπερβολικός, είπε τόσα ψέματα, αλλά ο Μπάιντεν δεν ήταν καθόλου δυναμικός να τον απαντήσει. Η απογοητευτική εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στο debate έκανε τους δημοκρατικούς να συζητούν ακόμη και εναλλακτικές λύσεις στο παραπέντε των προεδρικών εκλογών. We began this conversation before this debate. You know, one of the things was, would either candidate look like the caricature that the other campaign has been trying to paint of him? And at the end of the day, Joe Biden looks like the caricature. Ο Τραμπ ήταν πιο στιβαρός, πιο μαζεμένος, δεν ξέφυγε
δεν ήταν τόσο επιθετικός όπως άλλες φορές, άρα συγκράτησε τον εαυτό του. Μόνο ότι κάποιες στιγμές προσπάθησε και ο Biden να δείξει τα ψέματά του. Biden και Trump αντάλλαξαν πειρά για το ποιος από τους δύο είναι σωματικά και πνευματικά περισσότερο έτοιμος να διοικήσει, με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών να καυχαίται για τη δύναμή του και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να του απαντά ότι ψεύδεται ακόμη και για το βάρος του και να τον προκαλεί σε αγώνα γκολφ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς το ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως προετοιμάζονται για ένα νέο εμφύλιο μετά την επιστολή των 87 κατά του Στέφανου Κασελάκη. Με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να ετοιμάζεται, όπως όλα δείχνουν, να κάνει τη ρελάνς με την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Στέφανος Κασελάκης δέχεται εισηγήσεις ακόμα και να στηθούν σε κομματικές κάλπες τη στιγμή που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Εισηγήσεις για καθαρή λύση εδώ και τώρα, με προσφυγή στην κομματική βάση και τη λαϊκή ετοιμιγωρία προκειμένου να σταματήσει η εσωκομματική αμφισβήτηση, δέχεται από συνεργάτες του ο Στέφανος Κασελάκης τον απόϊχο του κειμένου των 87 στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στις παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει την τελευταία εβδομάδα έχει πολλαπλώς αναφερθεί στην κρίση των μελών του κόμματος, αλλά και στην πιθανότητα να αποχωρήσει από την ηγεσία. Σε ό,τι με αφορά, το σύστημα του μαύρου χρήματος στα ελληνικά κόμματα θα το σπάσω, ακόμα και αν χρειαστεί να πέσω μαζί του. Αυτό θα κάνουμε. Δηλαδή, κάθε 3-4 μήνες θα αμφισβητούμε τον πρόεδρο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Είναι αυτή η εικόνα σοβαρού κόμματος. Η πλευρά των 87 στελεχών κλιμακώνει την ένταση της αντιπαράθεσης, με τον Γιάννη Ραγκούση να αμφισβητεί ανοιχτά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τον Χρήστο Σπίρτζε να δηλώνει ότι αποδοκιμάστηκε από τους ψηφοφόρους του κόμματος στις ευρωεκλογές. Εγώ πιστεύω, κύριε Παπαδάκη, ότι δεν θα είχε εκλεγεί. Εάν είχε δείξει τα πραγματικά του πολιτικά πιστεύω και τον πολιτικό του εαυτό όπως τον έδειξε προεκλογικά σε ευρωεκλογές. Άκουσα πριν, ας πούμε, για 7 βουλευτές ότι θα φύγουν, δεν φεύγει κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουν διατυπωθεί και απόψεις από τον Στέφανο Κασελάκη που είναι σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές, τις αξίες και τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, η Φλουρά Τσίπρα βάλει ευθέως κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις υπόνοιες περί μαύρου χρήματος στην Κουμουνδούρου πριν να αναλάβει εκείνος τα ηνία του κόμματος. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι άνθρωποι που πορεύτηκαν με ανιδιοτέλεια σε αυτό το χώρο για πολλά χρόνια μπορούν να προσβάλλονται. Σε εξίσου υψηλούς τόνους είναι και η απάντηση της νεοπροεδρικής πτέρυγας, η οποία εκφράζει την έκπληξή της για το κείμενο των 87, τονίζοντας πως ο Στέφανος Κασελάκης δεν φοβάται το διάλογο. Θα μπορούσαν να περιμένουν τη συνεδρία του κομματικού οργάνου αντί να παραβιάζουν, αποκάλυπτε θα λέγω εγώ, τις οργανωτικές δημοκρατικές αρχές. Επί της ουσίας τώρα του περιεχομένου, έτσι, κάποια ζητήματα τα οποία, κάποια αιτήματα τα οποία κατά την άποψή μου είναι ξεφρασμένα. Δηλαδή. Κάποιοι ισχυρισμοί οι οποίοι είναι κάποιες αβάσιμες διαπιστώσεις. Το φάντασμα μιας νέας διάσπασης εξακολουθεί να πλανιέται πάνω από την Κουμουνδούρου. Μέχρι στιγμής ο Αλέξης Τσίπρας, κυρίες και κύριοι, δεν έχει πάρει θέση για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός πως οι βολές που εξαπέλυσε ο Στέφανος Κασελάκης είχαν ως στόχο και τον ίδιο. Ο Αντώνης Γιώκας έχει πληροφορίες για τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές του στο εξωτερικό. Βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη σήμερα, συναντήθηκε με τον δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Εκρέμη Μάμογλου, και μάλιστα έκανε ακόμα μια φορά αναφορά. Σε τι? Στις προοδευτικές δυνάμεις, οι οποίες σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό οφείλουν να βοηθήσουν ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις ανάμεσα σε δύο χώρες. Αν μη τι άλλο, μια αναφορά του κυρίου Τσίπρα, η οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαία, Βασίλη. Λοιπόν, να σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη, και να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού από την Κωνσταντινούπολη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή, Δήμαρχε. Είναι πάντα μεγάλη χαρά που με βρίσκομαι στην Τουρκία και ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη. Και είναι ιδιαίτερη χαρά να σας έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε σκέψεις. Έχω δουλέψει ιδιαίτερα για την ελληνική φιλία, για τις ανθρωπικές σχέσεις και πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια, ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις, προοδευτική πολιτική, την προσπάθεια για την καλυτέρευση των σχέσεων των δύο χωρών, αλλά και για να δημιουργήσουμε, όπως είναι το όραμά μας, μια κοινωνία ειρήνης, ισότητας και αλληλεγγύης. Και σε αυτό το σημείο θα καλησπερίσω τον Σεραφείμ Κοτρότσο, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, Σεραφείμ. Καλησπέρα. Είδαμε πριν από λίγο και στο βίντεο τη ρελάνς που σκέφτεται να κάνει ο Στέφανος Κασελάκης, για την ακρίβεια τις εισηγήσεις που δέχεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να στηθούν ακόμα και σε κομματικές κάλπες μετά την επιστολή των 87. Και αυτό νομίζω είναι που θα μας απασχολήσει και τα αμέσως επόμενα 24 ώρα με την επιστροφή του από τις ΗΠΑ. Βασίλη, υπάρχει πολύ καύσιμη ύλη στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ καύσιμη ύλη και
αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι κρατούν το σπίρτο, το αναμένο σπίρτο στα χέρια και είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα πάρει φωτιά. Και όταν λέω αρκετοί, εννοώ και από τις δύο πλευρές. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι από την πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ακούσαμε την κυρία Τζάκρη, τον κύριο Πέτρο Παπά, που θεωρούν ότι αμφισβητείται ο Στέφανος Κασελάκης, και υπάρχουν και άλλοι από την άλλη πλευρά, όπως ο Γιάννης Ραγκούσης, ο Χρήστος Πύρτζης και άλλα πρόσωπα που όντως επιτίθενται, θα έλεγε κανείς, σε πολύ υψηλούς τόνους που δεν αρμόζουν έτσι στη λειτουργία ενός κόμματος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα όμως υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία προσπαθούν να κατευνάσουν. Δηλαδή, η Όλγα Γιωργοβασίλη ρωτήθηκε χθες εδώ στο Άττικα εάν αμφισβητεί η επιστολή των 87, αμφισβητεί το Στέφανο Κασελάκη, και είπε επουδενή δεν αμφισβητείται ο Στέφανος Κασελάκης. Όμως, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, είναι σαφές ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει μια κίνηση. Πρέπει να κάνει μια κίνηση και δέχεται όντως εισηγήσεις. Του λένε τώρα, πήγαινε, βάλε το πιστόλι πάνω στο τραπέζι, δείξ' τους ότι είσαι αποφασισμένος, ακόμα και αν χρειαστεί, να πεις πάμε ξανά σε απευθείας εκλογή από τη βάση. Κάτι το οποίο, θυμίζω, το έκανε και στο συνέδριο, μετά την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα. Στο συνέδριο είχε πει το ίδιο πράγμα. Άρα, θεωρώ ότι στην Κεντρική Επιτροπή, το επόμενο Σαββατοκύριακο, ο Στέφανος Κασελάκης θα κάνει αυτή την κίνηση. Θα πει δηλαδή όποιος με αμφισβητεί να το πει τώρα, να το δηλώσει τώρα και πάμε ξανά σε απευθείας εκλογή από τη βάση. Βεβαίως, πρακτικά διαδικασία αυτή τη στιγμή για να συμβεί κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, υπό την έννοια ότι το οριστικό ξεκαθάρισμα που θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή δεν μπορεί να οδηγήσει τώρα σε απευθείας εκλογή από τη βάση. Τον Οκτώβριο, είναι το συνέδριο. Εάν υπάρξει αμφισβήτηση, εκεί θα εκδηλωθεί. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αμφισβητήσει ευθέως τον Στέφανο Κασελάκη, ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν εκείνες οι ισχυρές ομαδοποιήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα κινηθεί ακόμα, παρότι αισθάνεται βαρύτατα προσβεβλημένος, παρότι αισθάνεται βαρύτατα προσβεβλημένος από όσα είπε ο κύριος Κασελάκης, και βεβαίως οι ομαδοποιήσεις αυτές που είπαμε ότι δεν υπάρχουν για να αμφισβητήσουν ευθέως τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έχουν να κάνουν και με τον Νίκο Παπά, ο οποίος ναι μεν επέτρεψε ατύπως κάποια στελέχη που πρόσκυνται σε αυτόν να συνυπογράψουν την επιστολή των 87. Ο ίδιος όμως διατηρεί έτσι ένα ρόλο γεφυροποιού, δεν θέλει να ταράξει ακόμα τα νερά, θα προτιμήσει να παρέμβει πολιτικά με την πρότασή του για εκλογική συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ στην Κεντρική Επιτροπή. Και κλείνοντας, να πούμε το εξής, Βασίλη. Εάν δεν τελειώσει η διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να ανοίξει η διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα σέρνεται παραλυτικά, εκτός εάν κάνει, που θα την κάνει τη μεγάλη αυτή κίνηση ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά να δούμε τι πρακτικό αποτέλεσμα θα έχει, μέχρι να κλείσει η υπόθεση της ηγεσίας, της νέας ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, και στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι όλοι σε κατάσταση αναμονής. Σεραφείμ, σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σου. Να περάσουμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι, που όλα τα βλέμματα στρέφονται στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη Κυριακή. Εκεί αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του Νίκος Ανδρουλάκης, θα αναμένεται να δηλώσει την υποψηφιότητά του και να ανακοινώσει και το χρονοδιάγραμμα. Πληθαίνουν πάντως τις τελευταίες ώρες οι μνηστήρες για την ηγεσία του κόμματος, και μάλιστα μετά το Χάρη Δούκα, τόσο ο Μιλένα Αποστολάκη όσο και ο Παύλος Χριστίδης, μιλώντας στο Άξιον 24, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να λάβουν μέρος στην κούρσα διαδοχής. Έτοιμος για μάχη μέχρι τελικής πτώσεως εμφανίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την Κυριακή, στην κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει προσφυγή στη βάση μέχρι το τέλος του έτους και βγάζει στη σέντρα τους επίδοξους διεκδικητές της ηγεσίας, καλώντας τους να αναμετρηθούν στην κάλπη. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προχωρήσει μπροστά με σταθερά βήματα, χωρίς πολύ χάσιμο χρόνο. Εντός του 24 να γίνει η εκλογική διαδικασία, εφόσον έχει ανοίξει το θέμα. Μία ανάσα πριν από το ραντεβού στα κομματικά όργανα, πληθαίνουν οι ενδυνάμει
διεκδικητές της ηγεσίας, με κορυφαία στελέχη να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να ριχτούν στην εσωκομματική μάχη. Δεν είναι αυτή η ώρα για να απαντήσω για τις προσωπικές φιλοδοξίες. Οι προσωπικές φιλοδοξίες είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Όλα θα τα πούμε στην ώρα τους. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο κανένας να ετεροπροσδιορίζεται με βάση τις επιλογές είτε του Μανώλη, είτε του Χάρη, είτε του Νίκου. Είναι άκερο και εγώ τουλάχιστον δεν θα έμπαινα σε αυτή τη συζήτηση να βάλουμε, να προτάξουμε, να σηκώσουμε το χέρι, να πούμε είμαι παρούσα ή δεν θα είμαι παρούσα. Μια ατμόσφαιρα πολεμικής και χαρακομμάτων και κυρίως αυτό που ανέφερα στην αρχή, δηλαδή οι ομαδοποιήσεις, είναι κάτι που δεν βοηθά. Η ατμόσφαιρα ανάμεσα στους δύο μέχρι στιγμής βασικούς αντιπάλους, Νίκο Ανδρουλάκη και Χάρη Δούκα, είναι ηλεκτρισμένη. Με τον Δήμαρχο Αθηναίων να σηκώνει το γάντι, ενώ πηγές της Χαριλαίου Τρικούπη προτάσουν τις καθαρές λύσεις και λένε όχι σε διαρχίες. Δεν δημιούργησε πολύ μεγάλες συνθήκες υπέρβασης. Νομίζω και εσείς είπατε ότι αν συνεχίσουμε αυτή την αύξηση, θα γίνουμε κυβέρνηση κοντά στο 2050. Με στήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης και νομίζω ότι τον έχω στηρίξει και εγώ. Και επειδή μιλάτε για φιλία, η φιλία δεν είναι δουλεία. Και η φιλία δεν είναι ιδιοκτησία. Με αλλαγές προσώπων, με τη λογική. Δηλαδή, εγώ είμαι πιο όμορφος από σένα. Άμα μπω εγώ, θα πάω με καλύτερα. Ή φύγε εσύ να έρθω εγώ, γιατί αυτό και εκείνο. Ο οποίος νομίζω ότι αυτά πιάνουν στο 2024. Δεν πιάνουν. Η αμφισβήτηση πάντως στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη συνεχίζεται. Θεωρώ ότι είναι το Πασόκ σε μια φάση όπου πρέπει να κάνει μια επανεκκίνηση σοβαρή. Η προσφυγή στη βάση είναι η καλύτερη δυνατή εκδοχή που αξιολογεί και πρόσωπα, αλλά και τον Ανδρουλάκη και όποιον άλλον ενδιαφέρεται για την ηγεσία του Πασόκ. Οι ζυμώσεις και οι συναντήσεις εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής δίνουν και παίρνουν, με τους Μιχάλη Κατρίνη και Παύλο Γερουλάνο να συναντώνται νωρίς το μεσημέρι στο κέντρο της Βουλής. Λευκός καπνός βγήκε στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, μετά από πολλή ώρες διαπραγματεύσεις για τα τρία ανώτατα ευρωπαϊκά αξιώματα. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ο Αντώνιο Κώστα και η Κάγια Κάλλας πήραν το πράσινο φως στη Συνόδου Κορυφής των 27 και τώρα σειρά παίρνουν οι Ευρωπαίοι Επίτροποι. Θα συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες και τον απεσταλμένο του Άξιον 24, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Δεν έχει βγει λευκός καπνός ακόμα για το όνομα του Έλληνα Ευρωπαίου Επιτρόπου. Ποια ονόματα ακούγονται? Ναι, είναι σαφές, Βασίλη, ότι ως προς την ονοματολογία η Αθήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό τουλάχιστον που αποκομίσαμε ως εντύπωση και ως ρεπορτάζ από την τελευταία συνάντηση μαζί του, κρατάει κλειστά τα χαρτιά της. Γιατί θα πρέπει να προηγηθεί προφανώς αυτή η βασανιστική διαδικασία της επικύρωσης της υποψηφιότητας της κυρίας Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Βέβαια, προετεύει η διαδικασία που αφορά στις συναντήσεις που θα έχει η υποψήφια πρόεδρος για την Κομισιόν σε ό,τι αφορά στις συναντήσεις που θα έχει με τους επικεφαλείς των ευρωπαϊκών ομάδων. Αλλά από εκεί πέρα, Βασίλη, είναι σαφές ότι η Αθήνα στοχεύει, ποντάρει σε ένα δυνατό χαρτοφυλάκιο. Το είπε ξεκάθαρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ακόμη μια φορά. Ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα ενδυναμώσει, θα υποδηλώσει με κάθε τρόπο την δυναμικότερη παρουσία της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά φόρα, με συγχωρείς. Από εκεί πέρα είναι σαφές, Βασίλη, ότι ο Πρωθυπουργός στοχεύει με κάθε τρόπο στην ενδυνάμωση της υποψηφιότητας της κυρίας Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Είναι επιπλέον σαφές ότι για την ελληνική αποστολή υπάρχουν κέρδη στο ταμείο αυτής της συνόδου. Ποια είναι αυτά τα κέρδη, Βασίλη? Καταρχάς το γεγονός ότι μπόρεσε με την καθοριστική, όπως λένε, από την κυβέρνηση συμβολή του Κυριάκου Μητσοτάκη ως βασικού διαπραγματευτή στη διαδικασία που προηγήθηκε για τα τρία πρόσωπα που θα ηγηθούν στα βασικά αξιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη πενταετία, το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε ταχύτερα. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι για την Αθήνα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε στο κείμενο των συμπερασμάτων βασικές ελληνικές θέσεις που αφορούν τόσο το μεταναστευτικό όσο και την ατζέντα της ανταγωνιστικότητας, όσο επιπλέον και την θέση την οποία από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε σε ό,τι αφορά στην ευρωπαϊκή άμυνα. Είναι σαφές ότι όλα αυτά τα ζητήματα θα κλειδώσουν αφότου κλειδώσει η υποψηφιότητα της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στις 18 Ιουλίου, αλλά από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει ακόμη μεγαλύτερη ενδυνάμωση στην παρουσία της στα ευρωπαϊκά φόρα την επόμενη πενταετία. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Βασίλη, αυτή η συζήτηση έχει αρκετό παρασκήνιο και είναι ξεκάθαρο από ελληνικής πλευράς ότι θα επιδιωχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, σαρώνει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις το κόμμα της Μαρί Λεπέν στη Γαλλία, 2-24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες. Μαζί μου είναι η Βάσο Μητρομάρα. Βάσο, η ακροδεξιά, όπως φαίνεται, συγκεντρώνει στις δημοσκοπήσεις σφιγμομετρή στη Γαλλία πολύ υψηλά ποσοστά. Η ακροδεξιά στη Γαλλία, Βασίλη, βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ να σχηματίσει κυβέρνηση μετά από τις βουλευτικές εκλογές, ο πρώτος γύρος των οποίων ξεκινάει την Κυριακή και ο δεύτερος θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου. Τώρα, με βάση την τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα Les Echos, το γαλλικό ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν αύξησε περαιτέρω το ποσοστό του εν ώψη του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών και είναι πιθανό να συγκεντρώσει το 37% των ψήφων. Το ακροδεξιό κόμμα εμφανίζεται λοιπόν να συγκεντρώνει 2% περισσότερο σε σχέση με την τελευταία δημοσκόπηση, ενώ το κεντρό κόμμα του Προέδρου Μανουέλ Μακρόν Αναγέννηση εμφανίζεται να συγκεντρώνει 20% των ψήφων, δηλαδή 2% λιγότερο σε σχέση με την τελευταία δημοσκόπηση. Να σου πω επίσης πως σε μια άλλη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου ΕΛΑΜΠ προκύπτει ότι ο Εθνικός Συναγερμός πιθανόν να περάσει το όριο των 289 εδρών που θα του χαρίσει απόλυτη πλειοψηφία. Και το κόμμα και οι σύμμαχοί του τοποθετούνται σε ένα φάσμα μεταξύ 260 και 295 εδρών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το τελικό αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας θα γίνει γνωστό μετά τον δεύτερο γύρο, στις 7 Ιουλίου. Και είναι δύσκολο να προβλεφθεί στην παρούσα φάση, όπως είναι φυσικό. Πάντως, να σου πω σήμερα Τετάρτη, πως ήταν τελευταία μέρα προεκλογικής καμπάνιας. Από τα μεσάνυχτα απαγορεύεται η πολιτική έκφραση αναφορικά με τις βουλευτικές εκλογές, μέχρι φυσικά και το κλείσιμο των καλπών. Πάντως, Βάσο, την Κυριακή. Μπορεί να είναι μια πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για τη Γαλλία, αλλά από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται πως 4 στους 10 δεν θα πάνε να ψηφίσουν την Κυριακή. Ναι, τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε και η γαλλική εφημερίδα Le Monde και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι με βάση τις δημοσκοπικές εκτιμήσεις η συμμετοχή θα κυμανθεί ανάμεσα στο 60% και το 65%, δηλαδή αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του 2022. Πάντως, δύο μέρες πριν από τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, η προεκλογική την παράθεση κορυφώνεται, ενώ να αναφέρουμε επίσης πως από τις 25 Ιουνίου ξεκίνησαν να ψηφίζουν μέσω διαδικτύου περίπου 1,5 εκατομμύριο των Γάλλων που ζει στο εξωτερικό. Βάσο, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Κεραυνός χτύπησε και σκότωσε 13χρονο κορίτσι την ώρα που βρισκόταν με την οικογένειά του στην παραλία. Σύνδεση με την Ανδρονίκη Ζαφυρίου. Ανδρονίκη, ασύλληπτη τραγωδία, πραγματικά. Πραγματικά, Βασίλη, σήμερα γύρω στις 4.30 το απόγευμα, στο ποσόβιο της Χαλκιδικής, η οικογένεια από τα Μουδανιά έκανε το μπάνιο της. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ξεσπάει η μπουρίνη, βγαίνουν από τη θάλασσα για να φύγουν και να πάνε στο αμάξι τους, χωρίς όμως τελικά να προλαβαίνουν. Αφού ο κεραυνός έπεσε, τραυμάτισε θανάσιμα το 13χρονο κορίτσι, αλλά και έριξε στο έδαφος τη μητέρα της, επιτόπου έφτασε η ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου επί 45 λεπτά οι διασώστες προσπαθούσαν να κάνουν ανάνοιξη στο κοριτσάκι, μάλιστα τη διασωλήνωσαν κιόλας για να μπορέσουν να την επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως δυστυχώς να τα καταφέρουν. Να σου πω ότι η τραγική φιγούρα, η μητέρα του κοριτσιού, η οποία όταν έφτασε στο κέντρο υγείας, φώναζε σε όλους τους γιατρούς γιατί δεν σκοτώθηκε η ίδια, αλλά το 13χρονο κορίτσι. Τι να πει κανείς, Ανδρονίκη, σε ευχαριστώ πολύ. Και μαζί μου, κυρίες και κύριοι, είναι μετρολόγος του Άξιον 24, Δημήτρης Παπαγιάννου. Δημήτρη, μια ξαφνική καταιγίδα κόστησε τη ζωή σε ένα 13χρονο κορίτσι. Θα συνεχιστούν οι καταιγίδες? Ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, Βασίλη. Πολύ άτυχο το κοριτσάκι. Ευτυχώς έχουν εξασθενήσει πλέον οι καταιγίδες. Και μέχρι τη Δευτέρα δεν περιμένουμε καθόλου καταιγίδες στη χώρα μας, θα είναι έθριος ο καιρός. Αλλά Δημήτρη, όμως θα έχουμε πολύ θυελώδεις ανέμους στο επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες ώρες, που μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ. Έτσι, αύριο περιμένουμε ουσιαστικά την πιο ανεμόδη μέρα μέχρι τώρα το καλοκαιριού. Πολύ ενισχυμένο το Μελτέμι, πολύ ισχυρό θα είναι, θυελώδεις ουσιαστικά οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Βλέπουμε χαρακτηριστικά στις Κυκλάδες, στην κεντρική και νότια Εύβοια, αλλά και στη Λακωνία και στη νότια Κρήτη. Και στη Λέσβο και στη Χίο, σε αυτές τις περιοχές θα φτάνουν οι ρηπές στα 7 με 8 τοπικά και τα 9 μποφόρ και τα 10 σε πολύ τοπικό επίπεδο. Μιλάμε για πολύ ενισχυμένους βοριάδες και γι' αυτό θα είναι και πολύ υψηλή επικινδυνότητα πυρκαγιάς. Μπορούμε να δούμε και το χάρτη. Θα έχουμε τεσσάρια αύριο, Δημήτρη, σε πολλές περιοχές της χώρας, το βλέπουμε. Σε πολλές περιοχές και στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, ειδικά στο νότιο τμήμα της Κρήτης, πολύ μεγάλη επικινδυνότητα και σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Αττική, Βιωτία, κεντρική και νότια Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και στη Λακωνία και στην Αρκαδία χρειάζεται προσοχή αύριο. Θα είναι πολύ ισχυρή βοριά, μια πολύ επικίνδυνη μέρα. Το μόνο θετικό είναι ότι πέφτει λίγο υδράργυρος, αλλά με τόση ξηρασία που έχει προηγηθεί, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη μέρα η αυριανή με τόσο ενισχυμένους ανέμους. Γι' αυτό και έχουμε πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε μάστιγα έχει μετατραπεί ενδοκογενειακή βία στη χώρα μας. Μέσα σε μόλις ένα 24ωρο σημειώθηκαν 102 περιστατικά και 35 γυναίκες ζήτησαν να εγκαταστήσουν στο κινητό τους το panic button. Ειδικοί εξηγούν πως οι αυστηρές ποινές θα πρέπει να συνδυαστούν και με άλλα μέτρα, όπως την οικονομική στήριξη των θυμάτων, σε μια προσπάθεια να ανοίξουν όλα τα στόματα και να μην υπάρχει κανένας ενδυασμός για καταγγελίες. Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Όλο ένα και περισσότερες γυναίκες πάνε τη σιωπή τους και καταγγελούν την φρίκη που βιώνουν στα χέρια των κακοποιητών τους. Φοβόμαστε για τα παιδιά μας πλέον. Σε ένα μόνο 24ωρο έγιναν 102 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε 86 συλλήψεις, αριθμός που ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Είναι αλήθεια ότι έχει αναυξηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί μπορεί να έχει γίνει αυτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις το θύμα δεν είναι τόσο εύκολο να μιλήσει σε κάποιον γι' αυτό. Είναι τόσο συχνό αυτό το φαινόμενο που εγώ πιστεύω ότι συμβαίνει σε όλα τα σπίτια. Δεν μιλάω για κακοποίηση μόνο και ηλεκτρική κακοποίηση. Δεν μιλάμε τώρα μόνο να σηκώνει χέρι. Μάλιστα, 35 θύματα ζήτησαν να εγκατασταθεί στο κινητό τους η εφαρμογή Panic Button, ενώ 150 γυναίκες πήραν στην άμεση δράση για να καταγγείλουν ότι έπεσαν θύματα κακοποίησης από τον σύντροφό τους. Τουλάχιστον 100 γυναίκες έχουν ζητήσει βοήθεια από την ελληνική αστυνομία. Τουλάχιστον 100 γυναίκες την τελευταία εβδομάδα έχουν καταγγείλει ότι έχουν υποστεί κάποιας μορφής ενδοοικογενειακής βίας. Κοινός προνομαστής είναι οπωσδήποτε τα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων, όπως η πατριαρχική αντίληψη που θέλει τους άνδρες να κυριαρχούν στις σχέσεις τους. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, για να καταπολεμηθεί η μάστιγα της ενδοοικογενειακής βίας, δεν αρκεί μόνο η αυστηροποίηση των ποινών, αλλά να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές και οικονομική υποστήριξη των θυμάτων. Χρειάζεται όμως και ένα-δύο βήματα παραπάνω. Χρειάζεται η πολιτισμική μετατόπιση που πρέπει να ξεκινήσει από το σχολείο με μαθήματα που αφορούν στην ευαισθητοποίηση για την εμφυλιβία, καθώς και οικονομική στήριξη στις γυναίκες που επιθυμούν να αποδράσουν εκτός από τα καταφύγια και την αυστηροποίηση των ποινών. Θα πρέπει και η πολιτεία να προστατέψει και με την πρόληψη. Πλέον στην περιφέρεια κάθε διεύθυνση της αστυνομίας σε όλη την χώρα έχουν εξασφαλιστεί ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που λειτουργούν ως safe houses για την ασφαλή φιλοξενία γυναικών, καθώς και για τα ανήλικα παιδιά τους που χρειάζονται προστασία. Αίτηση αποφυλάκησης υπέβαλε ο Απόστολος Λύτρας, ο οποίος βρίσκεται στην VIP πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Θα πάμε στην Ήρα Ρουχάνη για να δούμε και ποιες θα είναι και οι επόμενες κινήσεις του ποινικολόγου Ήρα. Το αίτημα αυτό, Βασίλη, υποβλήθηκε καθώς ο γνωστός ποινικολόγος επιμένει στον ισχυρισμό του ότι δεν παραβίασε κανέναν περιοριστικό όρο που του έθεσαν εισαγγελέας και ανακρίτρια, ότι δηλαδή δεν επικοινώνησε ποτέ με την σύζυγό του και πως έφυγε από το σπίτι στο οποίο διέμενε μαζί με το θύμα. Την αίτηση αυτή αποφυλάκησής του με πιθανή αντικατάσταση με κάποιο βραχιολάκι θα την εξετάσει το ειδικό δικαστικό συμβούλιο, το οποίο και θα την κρίνει με βούλευμά του, Βασίλη. Πάντως, Ήρα, η σύζυγος του Απόστολου Λύτρα ζητά την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών του ποινικολόγου. Και αυτό, Βασίλη, καθώς σύμφωνα με το υπόμνημα το οποίο κατέθεσε σήμερα μέσω του συνηγόρου της στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, το βράδυ, την ώρα που ο γνωστός ποινικολόγος, ο κύριος Λύτρας, την μετέφερε στην ιδιωτική κλινική βαρύτατα χτυπημένη, συνομιλούσε στο τηλέφωνο με κάποιον γνωστό του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως την έχω χτυπήσει άσχημα, ελπίζω να μην μπλέξω. Επίσης, το υπόμνημα αυτό αναφέρει το θύμα πως η αίτηση αυτή για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου δεν είναι μόνο για το εν λόγω τηλεφώνημα, αλλά και για άλλες κλήσεις, καθώς και γραπτά μηνύματα, τόσο προς την ίδια ως και προς τρίτα άτομα, Βασίλη. Ήρα, σε ευχαριστώ πολύ και θα περάσουμε σε μια άλλη υπόθεση κακοποίησης, κυρίες και κύριοι. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών επιβλήθηκε στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του. Θα συνδεθούμε με τα δικαστήρια της Ευελπίδων και το Θανάση Μαριόλα. Θανάση, είναι εξαγοράσιμη αυτή η ποινή? Είναι εξαγοράσιμη. Ένοχος λοιπόν κρίθηκε, Βασίλη, από το αυτόφορο Μόνο Μελές, πλην μελλοντική ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, για την υπόθεση απειλών σε βάρος της συντρόφου του. Το δικαστήριο, όπως είπες και εσύ, του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Στον κατηγορούμενο επιβλήθησαν περιοριστική όρημη προσέγγιση και επικοινωνίας με οποιοδήποτε τρόπο, φυσικά, τηλεφωνικά ή και ηλεκτρονικά, με την παθούσα δημοσιογράφο μέχρι και την αμετάκλητη εκδίκαση της υπόθεσης. Να σημειώσω
σημειώσουμε εδώ ότι η ποινή της φυλάκισης στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ αφορά τις απειλές που κατήγγειλε η σύντροφός του μετά τον ξυλοδαρμό της, γι' αυτό και ο οποίος ήρθε εδώ στα δικαστήρια και δικάστηκε. Την ίδια ώρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξονυχιστική εξέλιξη η προκαταγραφική έρευνα της εισαγγελίας αναφορικά με τις καταγγελίες περί άσκησης ενδοοικογενειακής βίας με θύμα τη δημοσιογράφο και θήτη των καταδικαστέντα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση, για τις πληροφορίες. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αναχωρούν οι πρώτοι αδειούχοι του φετινού καλοκαιριού. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά. Οι εκδρομές με τις βαλίτσες στα χέρια και με πολλά χαμόγελα, φυσικά. Ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αν και, όπως λένε, χρειάζεται και να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα οποία είναι πλέον πανάκριβα. Πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών είναι η Πάρος, η Νάξος, η Ίος αλλά και η Σαντορίνη. Σαρωτικούς ελέγχους στο πλαίσιο παρακολούθησης των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων διενεργεί το Υπουργείο Ναυτιλίας μέσω των λιμενικών αρχών, ενώ ήδη έπεσαν και τα πρώτα πρόστιμα. Όντως, και υπάρχουν και καταγγελίες πολιτών, υπάρχει ένας πολύ ακριβός ναύρος για να μετακινηθεί κάποιος από την Ίο στην Άξο. Βλέπουμε ένα ναύρο της 67 ευρώ περίπου. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, έστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ζητώντας συνεργασία με στόχο την αντιμετώπιση τυχών περιστατικών καταχρηστικής συμπεριφοράς στην αγορά από τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις. Θα συμφωνήσουμε ότι το ακτοπλοϊκό τα εισιτήρια είναι ακριβά. Γιατί είναι ακριβά όμως? Είναι ακριβά γιατί είναι πολύ μεγάλο το λειτουργικό κόστος ενός πλοίου. Και από το συνήθως συζητάμε για το πετρέλαιο. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο αυτό το οποίο φτιάχνει το κόστος ενός εισιτηρίου. Έχουν και άλλοι συντελεστές, όπως είναι το μισθολογικό κόστος, όπως είναι τα κόστη συντήρησης και επισκευών των πλοίων, τα οποία από το 21 στο 24 έχουν ανέβει περίπου 16%. Με ακριβά ή φτηνά ακτοπλοϊκά εισιτήρια, οι Έλληνες ταξιδιώτες φεύγουν άρον-άρον από τα λιμάνια για τα ελληνικά νησιά. Με τις βαλίτσες στο χέρι, με χαμόγελο και καλή διάθεση, οι πρώτοι αδειούχοι επιβιβάζονται στα πλοία για να περάσουν λίγες μέρες ξεγνιασιάς. Νάξο. Πόσες μέρες θα κάτσουμε? Πέντε. Πάμε. Πάρω. Πόσες μέρες? Πέντε. Σχεδόν γεμάτα να χωρούν τα καράβια από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ταξιδιώτες έχουν ήδη ξεκινήσει καλοκαιρινές διακοπές τους. Ναι, να πάρουμε λίγο τον αέρα μας πάλι, να δροσιστούμε. Μπανάκια, βόλτες, κάπως έτσι. Θα κάτσουμε πέντε μέρες. Πέντε μέρες. Τη βαλίτσα εγώ δεν τη βλέπω για πέντε μέρες. Ναι, είναι λίγο για περισσότερα. Είναι λίγο πιο μεγάλη από μένα, αλλά δεν πειράζει. Όπως λένε οι ταξιδιώτες, διακοπές ξεκίνησαν φέτος νωρίτερα, ώστε να βρουν πιο οικονομικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά και φτηνότερη διαμονή. Έχουν ανέβει πάρα πολύ. Εγώ το θυμάμαι φοιτητικό 18 ευρώ. Τώρα είναι 25 μισό φοιτητικό, 51 το ολόκληρο και 36 ήταν παλιά το ολόκληρο, σκεφτείτε. Πιο ακριβές φέτος, ναι. Οι πολίτες ζητούν να αυξηθούν οι έλεγχοι για σκροκέρδια στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Νέα τροπή για την τραγωδία στα Τέμπη δίνει εντοπισμό σε ένας κοντέινερ της εμπορικής αμαξοστοιχίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η Κατερίνα Κανάκη θα μας ενημερώσει. Ο εντοπισμός του Κατερίνα έγινε 16 μήνες μετά την τραγωδία, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Το κοντέινερ της αμαξοστοιχίας της εμπορικής, το οποίο συγκρούστηκε με το Μοιραίο Intercity το βράδυ της τραγωδίας των Τεμπών, εντοπίστηκε, να σας πω, σε ιδιωτική επιχείρηση στο Καλοχώρι στη Συμπρωτεύουσα. Κατά πληροφορίες πάντως, Βασίλη, να σας πω ότι δεν πρόκειται για κάποιο βαγόνι φάντασμα, αλλά για ένα βαγόνι το οποίο είχε εξεταστεί από τους πραγματογνώμονες τον περασμένο Μάρτιο. Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Σύμφωνα πάντοτε με τις ίδιες πληροφορίες, και το βαγόνι είχε επιστραφεί στους ιδιοκτήτες, καθώς επί της ουσίας ήταν ιδιωτικό, δεν είχε μέσα σιδηροδρομικό εξοπλισμό. Σε κάθε περίπτωση, ο εντοπισμός του έχει προκαλέσει το πυρομαδόν από πλευράς αντιπολίτευσης. Να σας πω ότι ο κ. Κασελάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι τα πιστήρια του εγκλήματος, όπως αναφέρει, βρίσκονται διασκορπισμένα ακόμα σε οικόπεδα ιδιωτών και όχι στα χέρια των ανακριτικών αρχών. Ενώ από την πλευρά του, το Πασόκ Βασίλη σχολιάζει πως ο εντοπισμός του βαγονιού αυτού εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Την άκρη του νήματος που θα τους οδηγήσει στο αστάχνη των δραστών της επίθεσης με μολότοφ έξω από το σπίτι της Προέδρου του Αρίου Πάγου του Παπάγου, αναζητούν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Ο 42χρονος αστυνομικός γλίτωσε από καθαρή τύχη, κυρίες και κύριοι, καθώς πρόλαβε να βγει την τελευταία στιγμή από το φλεγόμενο όχημα. Όμως υπέστη εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο πρόσωπο, το λαιμό και τα χέρια. Όπως αποκάλυψε ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκα στο Άξιον 24, ο σκοπός βγήκε από το περιπολικό με τις φλόγες να τον κατακαίνε, χτύπησε το κουδούνι της Προέδρου και την ενημέρωσε για την επίθεση.
Νεαρούς αντιεξουσιαστές των Βορείων Προαστίων βλέπουν οι αρχές πίσω από την επίθεση με μολότοφ στο σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα. Ξαφνικά από το πουθενά, 5-6 άτομα ξεπήδηξαν και έριξαν 5 μολότοφ. Μπροστά και πάνω στο αυτοκίνητο. Με ανθρωποκτόνο πρόθεση. Σαφέστατη. Ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στο Άξιον 24, περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση που δέχθηκε ο σκοπός μέσα στο περιπολικό. Πετάχτηκε από το αυτοκίνητο, προσπάθησε να σβήσει τον εαυτό του. Εν συνεχεία, καμένος με καπνούς, να το φαντάζεστε τώρα, χτύπησε το κουδούνι, μηθανή σχεδόν, να ενημερώσει επάνω τι γίνεται. Για να πάρει το υποπολιβόλο του, δηλαδή να πάρει το αυτόματο που είχε μέσα, προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά. Καμένος ολόκληρος. Ο αστυνομικός νοσηλεύεται με εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο πρόσωπο, τον λαιμό και τα χέρια του, ενώ το όχημα όπως και η προσωπική του μοτοσικλέτα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Τελικά, σε μια τόσο φυλασσόμενη, το είπατε εύστοχα, περιοχή, πώς εξελίχθηκε, πώς έλαβε χώρα αυτό το περιστατικό, παραμένει το ερώτημα ανοιχτό. Το κουβούκλιο, η αλεξίσφαιρη σκοπιά δηλαδή, ναι, που είναι άκρος απαραίτητη να υπάρχει, ακόμα και αυτή για εμάς φαντάζει πολύ λίγη, όταν σήμερα η τεχνολογία καλπάζει και μπορούμε να βρούμε χίλιους δυο τρόπους να κατοπτεύσουμε τους χώρους. Χτύπημα με υψηλό συμβολισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από την επίθεση που είχε ως ξεκάθαρο στόχο την πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Με τους δράστες όμως να επιθυμούν τον βαρύτατο τραυματισμό ή ακόμα και τον θάνατο του αστυνομικού που την φρουρούσε. Αυτή η επίθεση δεν εντάσσεται στην βία χαμηλής έντασης που χρησιμοποιείται πολύ τον τελευταίο καιρό. Αλλά εγώ τη θεωρώ μια κλασική τρομοκρατική ενέργεια. Πρέπει να πάρθουν μέτρα προστασίας αυτών των ανθρώπων και ειδικά και όχι μόνο της Προέδρου Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και δικαστών οι οποίοι χειρίζονται οι συγκεκριμένες υποθέσεις στον χώρο του ποινικού ή του ποινικού δικαίου. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να περιμένουν και τυχόν ανάληψη ευθύνης από ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Υψηλές θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι βροχές δεν ήταν πολλές το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας, κυρίως στα ελληνικά νησιά. Ήδη Λέρος έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς το νερό εκεί είναι λιγοστό, ενώ αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται ακόμα και στην Κρήτη, όπου στο Δήμο Γόρτινας απαγορεύτηκε το πλήσιμο των αυλών, των κοινόχρηστων χώρων αλλά και των αυτοκινήτων. Με τις βροχοπτώσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια να έχουν μειωθεί στο μισό και τον υδροφόρο ορίζοντα να τίνει να στεγνώσει, το ζήτημα της επάρκειας πόσιμου νερού έρχεται για άλλη μια φορά στην επικαιρότητα, με τη Λέρο να είναι το πρώτο νησί στη χώρα για φέτος που κηρύζεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Η εταιρεία η οποία συντηρούσε τις απαλατώσεις αυτή τη στιγμή δεν έχει σύμβαση. Δεν φρόντισαν να προχωρήσουν, να ανανεώσουν τη σύμβαση που είχαμε επί 13 χρόνια για να συντηρούνται οι δύο αφαλατώσεις. Ο δήμαρχος της Λέρου, μιλώντας στο Άξιον 24, είπε πως πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες ώστε να αποδεσμευτούν οι πόροι από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για να μεταφερθεί νερό με υδροφόρα πλοία του πολεμικού ναυτικού το συντομότερο δυνατό. Υπάρχουν χρήματα τελευταία, πρωτού μια εβδομάδα, του Υπουργείου Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, ναι, 223.000 ευρώ για να ενοικιάσει ο Δήμος της Λέρου για 5 μήνες μια τέτοια μηχανή μικρότερης παραγωγής 600 κυβικά την ημέρα. Η παρατεταμένη ανομβρία προκαλεί έντονη ανησυχία στους ειδικούς που κρούν καμπανάκι κινδύνου, ενώ ήδη σε αρκετές περιοχές της χώρας υπάρχουν προβλήματα με διακοπές νερού. Έτσι λοιπόν ο σχεδιασμός των μειωμένων βροχοπτώσεων κατακρινισμάτων, με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν όλη τη χρονιά και την υπερεκμετάλλευση που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, τα έχουν οδηγήσει σε ένα κρίσιμο στάδιο έλλειψης νερού. Με το πρόβλημα της λειψιδρίας είναι αντιμέτωπη και η Κρήτη. Οι βροχοπτώσεις στο νησί έχουν μειωθεί κατά 40% σε σχέση με 10 χρόνια πριν. Ο περιορισμός τους έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσοτήτων νερού που υπάρχουν στους θαμιευτήρες του νησιού. Αν δούμε το χάρτη της Κρήτης, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές που χαρακτηρίζονται από τους επιστήμονες που ασχολούνται με τα νερά ως κόκκινες. Τέτοιες είναι η Μεσαρά, η Ιεράπετρα, ακόμη και στη δυτική Κρήτη που θεωρούμε ότι υπάρχει αυθονία νερού. Προς την Κίσαμο αντιμετωπίζουμε παρόμοια προβλήματα. Ο Δήμος Γόρτινας της Κρήτης προχώρησε σε μια σειρά μέτρων, όπως η απαγόρευση χρήσης νερού ύδρευσης για πλήσιμο αυλών, κοινόχρηστων χώρων και αυτοκινήτων, ενώ δικαίωμα χρήσης νερού για άρδευση θα έχουν μόνο όσοι ποτίζουν χωράφια. Πρέπει να κάνουμε άμεσα δράσεις εξοικονόμησης, όλοι οι παραγωγοί να κοιτάξουν τα δίκτυα, να ελέγχουν τα δίκτυα, να προσέχουν τις ώρες που ποτίζουν, να μπορούμε
Ό,τι προτείνεται σε επίπεδο εξοικονόμησης να το κάνουμε. Κάποιες περιοχές της Κρήτης, όπως είναι οι παιδινές περιοχές, η ανατολική κοινότητα Κρήτη, αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα, κυρίως γιατί δεν έχουν υπόγεια νερά ή ακόμα και οι υδροφορείς που υπάρχουν εκεί αναπληρώνονται πάρα πολύ δύσκολα. Οι ειδικοί ζητούν από την τοπική αυτοδιοίκηση των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψιδρίας να λάβουν άμεσα αυστηρά μέτρα. Θα αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Έναν αιώνα λειτουργίας μετρά ο όμιλος Vianex, που αποτελεί τη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία της χώρας. Η οικογένεια Γιαννακόπουλου γιόρτασε τα 100 χρόνια με μια φαντασμαγορική εκδήλωση, με τον τζίρο του ομίλου να εκτιμάται πως θα αγγίξει φέτος τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνεισφορά του στο ελληνικό ΕΠ πλησιάζει τα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Με ιστορία ενός αιώνα στο χώρο του φαρμάκου, η οικογένεια Γιαννακόπουλου γιόρτασε τα 100 χρόνια με μια εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία του ομίλου Vianex και κεντρικό μήνυμα περηφάνεια για το χθες, πίστη για το αύριο. Η επέτειος των 100 ετών βρίσκει τη Vianex στην κορυφή μεταξύ όλων των ελληνικών και όλων των ξένων εταιριών, ενώ φέτος αναμένουμε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη, με εκτιμόμενο τζίρο κύκλου εργασιών άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρώτο φαρμακείο του ομίλου ιδρύθηκε το 1924 στην Οδό Πειραιός, με τον όμιλο Vianex να αποτελεί 100 χρόνια μετά τη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα, καθώς βρίσκεται στην κορυφή μεταξύ ελληνικών και ξένων εταιριών. Βασικά συστατικά της αποστολής μας είναι το όφελος των ασθενών και η δημιουργία αξίας για την κοινωνία της πατρίδας μας. Μάλιστα, στην εκκίνηση του δεύτερου αιώνα παρουσίας του στον κλάδο του φαρμάκου, ο όμιλος Vianex συνεχώς αναπτύσσεται, επεκτείνεται, ισχυροποιείται και συνεχίζει, ενώ ο κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 2024 τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω η μεγαλύτερη καταξίωση μιας εταιρείας είναι η αναγνώριση από τους συναδέλφους και ανταγωνιστές μέσα στο περιβάλλον της οικονομίας που ζούμε για την πραγματική σπουδαιότητα που επιτελεί Vianex στην ελληνική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκαν και δύο πρωτοβουλίες του ομίλου, οι οποίες αφορούν στην οικονομική ενίσχυση των οικογενειών που κατοικούν μόνιμα στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, αλλά και στη διανομή ελληνικής σημαίας σε όλους τους μαθητές της πρώτης τάξης των δημοτικών σχολείων της χώρας, προκειμένου να ενδυναμωθεί το αίσθημα της υπερηφάνειας για την πατρίδα. Ελλάδα ψηφίζουν για μία ακόμα χρονιά celebrities από όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Πόλος έλξης διασύμων δεν είναι μόνο η Μύκονος που έχει κατακλειστεί από παγκόσμιους αστέρες, καθώς τις εντυπώσεις του διεθνούς jet set φαίνεται πως έχει κερδίσει φέτος οι Σπέτσες, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων η Kim Kardashian και η Kendall Jenner. Το φετινό καλοκαίρι η Ελλάδα αποτελεί για ακόμη μια χρονιά έναν εξαιρετικό προορισμό για πλήθος διασύμων που επιλέγουν τα ελληνικά νησιά για τις διακοπές τους. Εκτός από την Μύκονο, οι Σπέτσες είναι το νησί που προσέλκυσε αυτό το καλοκαίρι αρκετές διάσημες προσωπικότητες. Η Kim Kardashian μαζί με την Kris Jenner, την Kendall Jenner και τον Bad Bunny βρέθηκαν στο νησί του Αρχοσαρονικού, όπου τους εντόπισε ο φακός να απολαμβάνουν τη βόλτα τους συνοδευόμενοι από τους αδέρφους της ασφαλείας τους. Μάλιστα, η δημοφιλής οικογένεια είναι στην παρέα του Jeff Bezos, ο οποίος βρέθηκε στο νησί με την ραβανιαστικιά του Lauren Sanchez, ενώ οι δυο τους κάνουν tour στα νησιά του Αιγαίου. Εκτός από τη δημοφιλή οικογένεια Kardashian, τις Σπέτσες επέλεξε και η Kate Hanson με τον σύντροφό της, Danny Fujikawa. Στο ίδιο μέρος βρέθηκε η μητέρα της, Goldie Hawn, με τον σύντροφό της, Kurt Russell. Μάλιστα, η 70χρονη ηθοποιός Goldie Hawn δημοσίευσε στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία που ποζάρει με τη 10χρονη εγγονή της Rio, κόρη του γιού της Oliver. Από την άλλη, το νησί που δεν σταματά να υποδέχεται celebrities είναι η Μύκονος. Ο Kendrick Nunn, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο νησί των Ανέμων μαζί με τη σύζυγό του Πλεν Κίγια. Οι δυο τους βολτάρουν στα κοσμικά Βατογιάννια με τον 29χρονο αθλητή να τραβά τα βλέμματα και να δείχνει πρόθυμος να βγάλει selfies με θαυμαστές του. Εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία της Ναντίν Μιράντα, η οποία έγινε διάσημη ως άγγελος της Victoria's Secret και όπως ήταν αναμενόμενο, κατάφερε να στρέψει όλα τα βλέμματα επάνω της. Για την άλλη Κυριακή, 7 Ιουλίου, μετατέθηκε το Σκυρίτι Δαράν, το αθλητικό και πολιτιστικό φεστιβάλ της Αρκαδίας που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Η αλλαγή της ημερομηνίας προέκυψε λόγω των θυελλωδών ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν αύριο στην περιοχή και κατόπιν σχετικής επισήμανσης της πολιτικής προστασίας υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Ως εκ τούτου, το μεγάλο αθλητικό γεγονός Σκυρίτι Δαράν, με πληθώρα συμμετοχών στον ημιμαραθώνιο αλλά και στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων, θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή, 7 Ιουλίου, με ώρα έναρξη στις 5 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Άξιον 24.
Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αθλητική επικαιρότητα με τον Βασίλη Πλακογιάννη και στη συνέχεια πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Αμέσως μετά η επόμενη μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και στις 10 η εκπομπή πίσω από τις γραμμές με τους Γιώργο Πιέρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.